Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου η τελετή ονοματοδοσίας της πλατείας της Καλυθέας του Δήμου Μαρονίας Σαπών σε πλατεία Γλυκερίας Μεμεκίδου, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη συμμετοχή της στην πολυμελή ελληνική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη. Επνημόσυνη δέηση του Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων, ομιλία του Δημάρχου Μαρονίας Σαπών Απόστολο Ιωάννου, αλλά και στη συνέχεια αποκαλυπτήρια του Μαρμάρινου Μνημείου, ολοκληρώθηκε η σεμνή τελετή. Σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στη σημερινή ιδιαίτερα σημαντική τελετή ονοματοδοσίας της κεντρικής πλατείας της Καλυθέας προς τιμήν της υποναβάρχου του πολεμικού ναυτικού Γλυκερίας Μεμεκίδου. Είναι πραγματικά μια συγκινητική στιγμή για όλους μας, καθώς τιμούμε μια σπουδαία γυναίκα, μια ανώτατη αξιωματικό που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία των ένοπλων δυνάμεων και της πατρίδας μας. Η Γλυκερία Μεμεκίδου, με το παράδειγμα, τη δράση της, δεν υπηρέτησε μόνο το πολιτικό ναυτικό με αφοσίωση, επαγγελματισμό και ήθος, αλλά έγινε σύμβολο θάρρους, αυταπάρνησης και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Η συμβολή της στην εθνική άμυνα και η αδιάκοπη υπηρεσία της στις θάλασσές μας γεμίζουν υπερηφάνεια όχι μόνο για τις επιτυχίες της, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο τις κατάφερε. Με ακεραιότητα και ανιδιοτέλεια. Σε μια εποχή που η ισότητα των φύλων δεν ήταν αυτονόητη, η υπονάβαρχος Μεμεκίδου διακρίθηκε σε έναν τομέα που παραδοσιακά κυριορχείται από άντρες. Με το παράδειγμά της άνοιξε δρόμους για πολλές γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις, αποδεικνύοντας ότι το θάρρος, η αφοσίωση και η ικανότητα δεν γνωρίζουν φύλο. Ήταν και παραμένει πηγή έμπνευσης για όλους μας, αλλά κυρίως για τη νέα γενιά που αναζητά πρότυπα αξιών και ηγεσίας.